Κάλεσμα Ρωσίας σε Ιράν και Ινδία. Έτσι ο Πούτιν με 70 δισεκατομμύρια ανατρέπει τις εμπορικές ισορροπίες. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν λοιπόν ξοδεύει πολλά για τον πολεμό του στην Ουκρανία. Ο Ρώσος πρόεδρος έχει εκταμιεύσει πάνω από 200 δισεκατομμύρια δολάρια ή το 10% του ΑΕΠ για την εισβολή στην Ουκρανία, σύμφωνα με το Υπουργείο Άμυνας της Αμερικής, αναφέρει το The Economist. Τώρα σχεδιάζει να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό σε υποδομές που θα επιτρέψουν στην οικονομία της χώρας του να ανθίσει ακόμα και όταν είναι αποκομμένη από την Δύση. Κατά την επόμενη δεκαετία, το ρωσικό κράτος αναμένει να διοχετεύσει 70 δισεκατομμύρια δολάρια στην κατασκευή οδών μεταφοράς για να συνδέσει την χώρα με σημαντικούς εμπορικούς εταίρους στην Ασία και στην Μέση Ανατολή. Η Άπου Ανατολή και ο απότατος βοράς της Ρωσίας θα λάβουν την μερίδα του Λέοντος. Ένα μικρότερο ποσό θα διατεθεί για τον Διεθνή Διάδρομο Μεταφορών Βορρά-Νότου, ένα έργο που έχει σχεδιαστεί για να συνδέσει την Ρωσία και τον Ινδικό ωκεανό μέσω του Ιράν. Οι αξιωματούχοι υπόσχονται αύξηση της κυκλοφορίας κατά μήκος όλων των μη δυτικών εμπορικών οδών. Ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει ήδη εκτρέψει την ροή των ρωσικών προϊόντων. Οι χώρες που δεν έχουν υπογράψει τις δυτικές κυρώσεις με επικεφαλής την Κίνα και την Ινδία έχουν αντικαταστήσει το χαμένο εμπόριο με την Δύση. Καθώς οι αποσπασματικές υποδομές στα ανατολικά της χώρας περιορίζουν τις εξαγωγές προς την Ασία, τα εμπορεύματα συχνά πρέπει να περάσουν από μια κυκλική διαδρομή μέσω των λιμανιών της Μαύρης Θάλασσας και της Βαλτικής και μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Ρώσοι αξιωματούχοι ανησυχούν για μπλοκαρίσματα κατά μήκος της διαδρομής και ότι η επιρροή του ΝΑΤΟ σε κρίσιμες αρτηρίες όπως ο Βόσπορος θα μπορούσε να επιτρέψει επιπλέον περιορισμούς. Σε μια προσπάθεια να ενισχύσει τις εξαγωγές και να προστατεύσει τους εμπορικούς δεσμούς από παρεμβολές, η Ρωσία επενδύει έτσι σε συνδέσεις με πιο φιλικές χώρες. Ο διάδρομος μεταφορών Βορρά-Νότου θα πρέπει να γίνει παράδειγμα της ευρύτερης διεθνούς συνεργασίας, δήλωσε ο Πούτιν. Αυτό αντιπροσωπεύει μια εντυπωσιακή αλλαγή προσέγγισης. Οι Ρώσοι αξιωματούχοι κάποτε απέφευγαν να δημιουργήσουν συνδέσεις υποδομών με την Κίνα και το Ιράν, δεδομένου ότι το ευρωπαϊκό εμπόριο ήταν αρκετά πιο προσοδοφόρο. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.